Γεια σας παιδιά, και μετά από πάρα πολύ καιρό θα κάνουμε ένα βιντεάκι με το αγαπημένο μας Flight Simulator. Και ο λόγος είναι ότι η Microsoft εδώ και λίγο καιρό έχει βάλει ένα καινούριο A320 V2, το ονομάζει, το οποίο επιτέλους έχει το περιβόητο tablet. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, στην αγαπημένη μας Μύκονο. Πάμε να γυρίσουμε πίσω και τους τελευταίους τουρίστες που έχουν ξεμείνει εδώ στο νησί. Ο προορισμός μας είναι κοντινός και θα πάμε προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, που από εκεί οι περισσότεροι είναι με ανταποκρίσεις, οπότε θα φύγουν για τις χώρες τους. Λοιπόν, πάμε λίγο να ανοίξουμε εδώ και τα ναύ μας. Ωραία. Ας τα ανοίξουμε και αυτά, δεν πειράζει. Εγώ τα ανοίγω, τσάμπα είναι. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο να συγχρονίσει το GPS μας. Πάμε λίγο να περάσουμε εδώ. Λοιπόν, το έχουν κάνει έτσι και τα περνάει πλέον αυτόματα. Η Nitric West, και σου φέρνει όλες τις καταγορίες που σου βγάζει το SimBrief. Ωραία, κάνεις και εδώ και ένα request για τον καιρό. Τέλεια, και έχουμε και το flight plan. Όπως βλέπετε είναι μικρό το flight plan, δεν είναι πολύ μικρή η πτήση που θα κάνουμε. Οπότε εδώ πέρα θα φύγουμε από τον διάδρομο, να δω λίγο και το SimBrief, 16. Δεν έχει και πάρα πολλά η αλήθεια είναι. Λοιπόν, με κατεύθυνση αυτό εδώ. Ωραία. Τέλεια, και θα πάμε Elgav Arrival στον 21 left. Λοιπόν, κάτσε, γιατί τώρα εδώ θέλει λίγο ψάξιμο. Στην κατηγορία payload μας βάζει τα βάρη όπως μας τα έχει βάλει το SimBrief, και στις τρεις επιλογές που μας δείχνει ρεαλιστικά θέλει σίγουρα 40 λεπτά. Εμείς τώρα το πάμε γρήγορα να φορτώσει το καύσιμο, και μετά αφού φορτώσει το καύσιμο ερχόμαστε fuel, πατάμε εδώ, οπότε τα παίρνει μόνο του και εδώ, και μπαίνουν μόνο στους οι τιμές, αντί να καθόμαστε να τα βρίσκουμε μέσα από το flight plan. Λοιπόν, το επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι πάλι εδώ στο performance, αφού βάλαμε και τα καύσιμα. Τώρα θα πάμε εδώ στο take off, έτσι, ό,τι του έχουμε βάλει με τα καύσιμα και αυτά μας το προγραμματίζει και μας λέει V1, V2 και το VR πόσο θα είναι. Λοιπόν, το στέλνουμε στον υπολογιστή μας και τα κάνουμε confirm και μας τα περνάει. Καταπληκτικό, 2 λεπτάκια ακόμα για να συγχρονίσει το GPS και να δούμε λίγο το flight plan.
Μόλις είναι έτοιμο, επανερχόμαστε. Και αφού φόρτωσε και το GPS, βλέπουμε ότι το τελείωμα που έχουμε επιλέξει στον διάδρομο είναι σωστό. Σωστό, είναι εντάξει. Οπότε, τα έχουμε περάσει όλα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, οκ, συχνότητες. Εντάξει, απλά να ενημερώσω έτσι ότι το πάω τελείωσε εμπειρικά και ότι βιντεάκια έχω δει, δεν είναι ότι είμαστε εδώ πέρα πιλότοι, έτσι. Τώρα θα μας δώσει ο κινητήρας. Κανονικά στη φάση την οποία είμαστε, κανονικά στη φάση την οποία είμαστε, θα πρέπει να ζητήσουμε pushback. Και μάλλον αυτό θα κάνουμε, θα πάμε εδώ, θα βάλουμε ήδη τον ένα κινητήρα, τον έχουμε βάλει. Τα shock set, remove. Ωραία, και έχουν βάλει pushback εδώ. Λοιπόν, tower. Mykonos ground Popex 7 with uniform request taxi for takeoff touch and go. Popex 7 taxi to and halt short of runway 16 by a taxiway. Contact tower on 119.875 when ready. Πάμε και taxi δεύτερος short runway 16 via taxiway Popeg 7. Ωραία. Mykonos tower Popeg 7 ready at runway 16 touch and go. Popeg 7 wind 175 at 10. Left touch and go approved. Cleared for takeoff runway 16. Cleared for takeoff runway 16 Popeg 7. Εντάξει, είμαστε εδώ λίγα άτομα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε αν θα μπορέσουμε. Ναι, γενικά όταν οδηγάω εδώ πέρα κάτω, δεν ξέρω γιατί, δεν μου στρίβει εύκολα. Τώρα θα ζοριστούμε λίγο να πάμε εκεί πέρα πάνω να το γυρίσουμε. Συνήθως το βοηθιέμαι λίγο με το pushback, όπου δηλαδή αυτό είναι εφικτό και μπορεί να γίνει. Λοιπόν, και αφού μπορέσαμε και το φέραμε και βγήκαμε στον αεροδιάδρομο, ωραία, 16, πάμε κατευθείαν, δεν έχουμε κάτι να δούμε, είναι όλα ρυθμισμένα έτσι όπως πρέπει να είναι. Καλό ταξίδι να έχουμε, καλή πτήση.
αυτόματο. Κλείνουμε φώτα. Αλλά αυτά ανοιχτά εδώ δεν έχουμε κλείσει. APU, OK, bleed off. Μικρό το κακό. Μικρό το κακό ρε παιδί μου, εντάξει. OK. Πάνω από τη Μύκονο. Βλέπουμε λίγα συννεφάκια. Πετάμε πάνω από τη Μύκονο. Με προορισμό, όπως είπαμε, την Αθήνα. Οχτώ χιλιάδες πόδια μας έχει δώσει. Μόνο, είναι πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται. Φτηνά εισιτήρια, όποιος έκλεισε εδώ πέρα. Ωραία, εντάξει, ανοίχτηκε λίγο παραπάνω από το σχέδιο πτήσης. Τώρα βέβαια μόνο 8.000 για να δω λίγο εδώ. Ωραία, τα έχω live την ώρα. Ωραία, στρίβει κι άλλο. Θέλω λίγο να δω εδώ. Και 46. Πολύ μικρή πτήση, παιδιά. Δηλαδή δεν θα μπορέσω ότι το QA να βγάλω. Είμαστε πολύ κοντά. Μας έχει δώσει κάποια άλλη οδηγία. Και το Simbrief το ίδιο μας λέει, να πετάξουμε σε αυτά τα πόδια. Δηλαδή, ωραία, ναι, όχι, είμαστε πολύ κοντά, είμαστε πολύ κοντά. Καλό καιρό έχει.
Εδώ πέρα πετάμε πάνω από τη Σύρο. Θα κάνουμε κάποιο άλλο βιντεάκι στη Σύρο, ίσως έρθουμε με πιο μικρό αεροπλάνο εδώ. Και έχουμε κατεύθυνση την ΚΕΑ, GIA δηλαδή. Το αεροδρόμιο της Σύρου, όπως βλέπετε εδώ. Το αεροδρόμιο είναι κάπου εκεί πέρα μέσα. Λογικά εδώ είμαστε. Απλά θα ανοιχτούμε λίγο εδώ για να πάρουμε τη στροφή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να μιλήσουμε μαζί τους εδώ. Approach Popeg 75,800 feet. Και φτάσαμε. Σόι και Αυλαβής, ήταν μια πολύ καλή πτήση πιστεύω. Απλά θέλω να ξαναπώ ότι okay, δεν είμαι πιλότος. Βλέπω βιντεάκια στο ίντερνετ και προσπαθώ να τα
εξασκήσω όσο μπορώ. Πιστεύω να σας άρεσε. Μια μικρή πτήση μετά από καιρό. Δοκιμάζω και εγώ εδώ διάφορα, ό,τι διαβάζω και ό,τι βρίσκω. Οπότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι, το οποίο ίσως θα είναι με το ίδιο αεροπλάνο, ίσως μπορεί να έχει και κάτι διαφορετικό. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, από εμένα και το low cost αεροπλάνο μου, να έχετε μια όμορφη μέρα.